υποδεχτούμε τον προσκεκλημένο μας. Κύριε Χριστόπουλε. Ο κύριος Θανάσης Χριστόπουλος είναι φίλος της εκπομπής μας, είναι πλαστικός χειρουργός και είναι ένας από τους γιατρούς που μας βάζουν λίγο στον κόσμο της πλαστικής χειρουργικής, μας αποτρέπουν από κάποιες επεμβάσεις και μας συμβουλεύουν κάποια μικρομυστικά. Μας μοιράζονται μαζί μας κάποια μικρά μυστικά που μπορεί να μας κάνουν να γίνουμε ωραιότερες. Άρα λοιπόν και πιο καλά με τον εαυτό μας θα νιώθουμε. Σκεφτείτε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να μας παρακολουθούν γυναίκες ή και άντρες που σκέφτονται πάρα πολύ σοβαρά να προχωρήσουν όχι σε μικρό μαζέματα, αλλά σε μια πολύ σοβαρή αισθητική επέμβαση ανόρθωσης του προσώπου. Θέλουν δηλαδή να σβήσουν τις ρητίδες τους, να εξαφανίσουν τη χαλάρωση, να δείξουν κάποια χρόνια νεότερες και είναι αμφίθυμες. Να το κάνω, να μην το κάνω, να το κάνω, να μην το κάνω. Τι θα τους λέγατε? Καταρχήν, καλή σας μέρα. Καλημέρα, θα τους λέγατε βέβαια. Χαίρομαι που βρισκόμαι πραγματικά σε φιλικό περιβάλλον. Εάν πιστεύω, θα μπορώ να πω ότι έχουμε επιτύχει αν καταφέρουμε να φέρουμε να αποκαταστήσουμε την αλήθεια πραγματικά. Γιατί πρόκειται για ένα κεφάλαιο αυτών των ρητίδων στο οποίο έχουν ακουστεί περισσότεροι μύθοι, στο οποίο υπάρχουν οι περισσότερες ελπίδες και στο οποίο πραγματικά έχουν προταθεί οι περισσότερες μέθοδοι. Δεν υπάρχει πιο πολύπλοκο κεφάλαιο. Και όλες οι γυναίκες ζούμε για τη στιγμή που θα ανακαλυφθεί και η κρέμα που θα τα απομακρύνει όλα αυτά από το πρόσωπο. Αυτό που λέτε είναι μια μεγάλη αλήθεια και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Εγώ δεν λέω ότι οι κρέμες δεν έχουν τη χρησιμότητά τους, όπως το κάθε τι. Έχει μια κρέμα που θα κάνει lifting ενώ. Ναι. Το έχω πάει λίγο πιο όμως, όχι, κατάλαβα τι λέτε. Αλλά όντως αυτό αντικατοπτρίζει μια αλήθεια. Ποια είναι η αλήθεια? Ότι όλοι μας, και εγώ θα το ήθελα, έτσι, και εγώ θα το ήθελα, θέλουμε με πολύ απλούς τρόπους να διορθώσουμε συνήθως ακόμα και τα μεγαλύτερα προβλήματα. Μακάρι αυτό να είναι εφικτό στο μέλλον. Άλλωστε, αυτή είναι η προσπάθεια της πλαστικής χειρουργικής. Τα πράγματα να τα κάνει όλο και απλούστερα. Πιο ανέμακτα, λιγότερο μυστέρι. Βλέπουμε πολλές διαδικασίες που παλαιότερα ήταν χειρουργικές, πλέον να γίνονται ανέμακτα, να γίνονται με πιο απλές μεθόδους. Όμως, η πραγματικότητα από το θαύμα έχει πολύ μεγάλη απόσταση. Απέχει πολύ. Το να πιστεύουν ορισμένα άτομα, γιατί μου έχουν τύχει στο ιατρείο τέτοια άτομα, τα οποία μου ζητάνε στο τέλος απλώς μία κρέμα η οποία θα διορθώσει ένα πρόβλημα που έχει συσσωρευτεί 40 χρόνια. Αναφέρεστε δηλαδή σε κυρίες ή κυρίους, ναι. Και οι άντρες κάνουν πλαστικές πια, που έρχονται στο ιατρείο σας και αποφασισμένοι να κάνουν ένα lifting. Το lifting γίνεται κάτι πιο ελαφρύ. Το πιο ελαφρύ γίνεται τελικώς. Έχετε καμία κρεμούλα να μου δώσετε? Ακριβώς έτσι καταλήγουμε πολλές φορές. Και εγώ το θέλω. Και εγώ δεν θέλω να ταλαιπωρώ κάποιο άτομο. Αλλά απ' την άλλη μεριά πρέπει να φέρουμε και ένα αποτέλεσμα κάποιες φορές. Και αν μένει το πρόβλημα είναι μικρό. Το προφίλ της γυναίκας, για να μην τρώμε και χρόνο, που πιστεύετε ιατρικά, επιστημονικά, ότι χρειάζεται. Μπορεί να την ωφελήσει μια ολική ανόρθωση προσώπου. Δηλαδή, πείτε μας την ηλικία της ή αν όχι την ηλικία της, τι όψη γενικά παρουσιάζει το πρόσωπό της και τι αυτή η γυναίκα μπορεί να περιμένει από την ανόρθωση προσώπου, τι να μην περιμένει και τι την περιμένει αφού κάνει την εγχείρηση. Σωστό. Λοιπόν, το lifting, όταν λέμε ανόρθωση προσώπου, στην ουσία εννοούμε το lifting, έτσι. Το lifting προσώπου είναι μια επέμβαση η οποία διορθώνει τη χαλάρωση. Τη χαλάρωση και τις πιο χοντρές ρητίδες, αλλά κατά κύριο λόγο τη χαλάρωση. Ας μην έχουμε ψευδεστήσεις. Ένα πρόσωπο το οποίο έχει πάρα πολύ χαλάρωση δεν μπορεί να διορθωθεί με κανέναν άλλο τρόπο παρά μόνο με πιο επεμβατικές μεθόδους όπως είναι το lifting. Πώς γίνεται το lifting? Το lifting γίνεται με τομές οι οποίες βρίσκονται σε σημεία που δεν φαίνονται, δηλαδή μέσα στα μαλλιά, μέσα στο αυτί, πίσω από το αυτί. Πρέπει να τονίσω σε αυτό το σημείο ότι υπάρχουν πιο εξελιγμένες μέθοδοι τώρα τελευταία που έχουν μειώσει πάρα πολύ αυτές τις τομές. Δηλαδή πλέον έχουμε φτάσει σε σημείο τις τομές να τις βάζουμε μόνο μέσα στο αυτί και πίσω από το αυτί. Πραγματικά δεν φαίνεται ακόμα και όταν η γυναίκα αυτή έχει τα μαλλιά της πίσω, ακόμα και όταν ένα άτομο μετά την κοιτάξει από κοντά. Αλογοράς, ναι. Ακόμα και αν ένα άτομο την κοιτάξει από τα 10 εκατοστά, δεν θα μπορέσει να καταλάβει
ότι έχει γίνει λήφθη. Θυμόσαστε πιο παλιά που πάρα πολλές κυρίες μετά τα 50-55 ήταν το φεστιβάλ της μπούκλας. Από εδώ ξεκινούσε, έτσι ήταν πάντα φωτοτές. Και έλεγες, μα γιατί δεν αλλάζουν το στυλ του χτενίσματός τους να το κάνουν πιο μοντέρνο. Κρύβανε. Αυτά κρύβανε εδώ όλο το θαμνοειδές έκρυβε στις τομές. Πλέον αυτό δεν υπάρχει. Πλέον δεν υπάρχει. Υπάρχουν νέες τεχνικές με πολύ μικρότερες τομές. Λοιπόν, το lifting είναι μια αρκετά εξελιγμένη επέμβαση, η οποία χρειάζεται και αρκετή εξειδίκευση στο αντικείμενο. Δηλαδή, πλέον έχουμε προχωρήσει στο να κάνουμε lifting σε δύο επίπεδα. Γνωρίζουμε ότι όταν έχει χαλαρώσει το δέρμα, δεν έχει χαλαρώσει μόνο το δέρμα. Έχουν χαλαρώσει και από κάτω ιστοί. Που σημαίνει ότι να διορθώσουμε μόνο το δέρμα, όπως γινόταν έως τώρα, δεν έχει κανένα νόημα. Πρέπει να διορθώσουμε ό,τι είναι χαλαρωμένο. Είτε είναι αυτό που βλέπουμε, είτε είναι αυτό που δεν βλέπουμε. Για να έχουμε μια συνολική εικόνα, είναι αυτό που λέμε να έχουμε ένα τρισδιάστατο καλό αποτέλεσμα. Να μην έχουμε απλώς ένα τεντωμένο δέρμα. Στη φωτογραφία που βλέπουμε στο monitor μας, τι συμβαίνει ακριβώς. Στη φωτογραφία, αυτό είναι σκίτσο στην ουσία. Α, πρέπει να τονίσω ότι δυστυχώς δεν μπορούσα. Είναι φωτογραφία. Ναι, είναι σκίτσο. Πρέπει να τονίσω ότι δυστυχώς δεν μπορούσα να φέρω περιστατικά που να φαίνεται πρόσωπο γιατί είναι πελάτες σας. Εκτός από κάποια λίγα περιστατικά που δεν ξέρω ότι δεν έχουν πρόβλημα. Αλλά δείχνουμε σκίτσο σε κάποια πράγματα γιατί δεν μπορούμε να δείξουμε πρόσωπα αυτή τη στιγμή. Είναι εικόνα χαλάρωσης στα βλέφαρα. Ένα μέρος του προσώπου που πάσχει πολύ συχνά και είναι αυτό που συχνότερα πάσχει, θα έλεγα, είναι τα βλέφαρα. Εδώ κάνουμε βλεφαροπλαστική. Τι διορθώνει η βλεφαροπλαστική? Τη χαλάρωση του δέρματος των βλεφάρων και τις σακούλες. Αυτά τα δύο. Άρα, υπάρχει κάποια φωτογραφία με την εξέλιξη μετά την επέμβαση? Ναι, υπάρχουν και σε σκίτσο και σε φωτογραφία. Θα τη δούμε σε λίγο. Λοιπόν, άρα η ένδειξη της βλεφαροπλαστικής είναι χαλάρωση στο δέρμα των βλεφάρων και σακούλες. Δεν μπορεί να διορθωθεί. Εδώ είναι τα σημεία, αυτό που είναι με πράσινο, είναι τα σημεία του δέρματος που αφαιρούνται, έτσι, προκειμένου να έχουμε το τελικό αποτέλεσμα. Αυτή η επέμβαση πόσο καιρό σε βγάζει εκτός κοινωνικής ζωής και εργασίας? Κοιτάξτε, εξαρτάται από την εργασία. Υπάρχουν άτομα τα οποία στην εργασία τους δεν έχουν επαφή με το εξωτερικό με κόσμο. Ναι, πότε μπορεί και εμάς. Ναι, ακριβώς σαν και εσάς. Τα οποία πηγαίνουν στην εργασία τους και την επόμενη μέρα. Κούκλα έγινε. Κούκλα. Για να δω πάλι. Δεν έχουν επαφή με κόσμο. Καλά, αφήστε με να το θαυμάσω. Κούκλα, 25 χρόνια φύγαν από πάνω της. Κούκλα. Εάν τώρα κάποιο άτομο... Σκίτσο είναι. Ναι, στο σκίτσο, αλλά δεν πειράζει. Ναι, εντάξει, είναι πραγματοποιήσιμα αυτά τα πράγματα και στην πραγματικότητα. Αν λοιπόν δουλεύει ανάμεσα σε κόσμο. Για να μην πληρώσει ψυχική οδύνηση στου άλλου. Επειδή θα έχει κάποιες μελανιές στα μάτια, καλό είναι να έχει περίπου 10 μέρες στη διάθεσή της για να μπορέσει να εμφανιστεί. Και δεν μου λέτε κάτι άλλο, αυτή η βλεφαροπλαστική συνδυάζεται με την ανόρθωση του προσώπου, με το lifting? Βεβαίως. Είναι δύο επεμβάσεις. Είναι ένα μέρος γίνονται... του lifting. Α, είναι μέρος. Ναι, μπορεί να γίνει ξεχωριστά. Μπορεί να γίνει. Αλλά είναι και μέρος συγχρόνως με το lifting. Συνήθως όταν κάνουμε lifting κάνουμε και βλεφαροπλαστική. Και εδώ βλέπουμε ποια φωτογραφία. Εδώ είναι ποια φωτογραφία. Ναι, ίσως... Βλέπουμε το μάτι πριν και μετά. Ναι, βλέπουμε ένα μάτι πριν με έντονες σακούλες, χαλαρό δέρμα. Και μετά από τη διόρθωση. Βλέπετε ότι υπάρχουν σακούλες και στο πάνω βλέφαρο και στο κάτω. Υπάρχει πολλά άτομα. Υπάρχουν παρενέργειες αυτό, αν κάτι δεν πάει καλά. Κοιτάξτε να δείτε, όταν τα πράγματα γίνονται με σύνεση και προσοχή και από εξειδικευμένο, τονίζω, από πλαστικό χειρουργό, από γιατρό που είναι πλαστικός χειρουργός και όχι άλλων ειδικοτήτων, τότε πραγματικά είναι δεδομένο ότι όλα θα πάνε καλά. Εδώ σε αυτή τη φωτογραφία βλέπω το χοντρένουμε λίγο. Εδώ δείχνουμε την εξαφανίζουμε τη γυναίκα. Εδώ είναι πάλι σκίτσο και αφορά το lifting. Δείχνουμε τις περιοχές εκείνες τις οποίες παρασκευάζουμε όπως λέμε χειρουργικά, δηλαδή τις οποίες θέλουμε να τεντώσουμε, το δέρμα το οποίο θέλουμε να τεντώσουμε. Όπως βλέπουμε αφορά σχεδόν όλο το πρόσωπο, αφορά τον τράχυλο, αφορά τα μάγουλα και λαιμό, και, βεβαίως, και γίνονται όπως σας είπα, είναι με τις τομές που γινόντουσαν παλαιότερα, τομές που είναι μέσα στα μαλλιά, στο αυτί, πίσω από το αυτί και μέσα στα μαλλιά, τώρα όπως είπαμε αυτές τις τομές. Δηλαδή τώρα έτσι πάρα πολύ απλά να σας το πω εγώ. Παίρνετε το δέρμα το οποίο είναι χαλαρό, ακριβώς, το τραβάτε ακριβώς πίσω από τα μαλλιά, ακριβώς, τόσο κόβετε το περισσαβούμενο, ναι, και ράβετε ακριβώς κάτω από τα μαλλιά όλο αυτό. Ακριβώς. Λοιπόν, άμα εγώ τραβήξω τώρα θα γίνω έτσι? Όχι, δεν θα γίνεται έτσι.
Θα μπορώ να έχω δηλαδή το σχήμα των χαρακτηριστικών μου που υπήρχε και το σχήμα των τα χαρακτηριστικά μας δεν εξαρτώνται από το δέρμα, από το πώς είναι το δέρμα. Τα χαρακτηριστικά μας, ας πούμε το χείλος μας, έχει μια σαφή ανατομία την οποία δεν την πειράζουμε σε τίποτα στο lifting. Δυστυχώς σε lifting δεν μπορούμε να δείξουμε εδώ πραγματικές φωτογραφίες, γιατί σαφώς δεν μπορούμε να βγάλουμε τώρα στην τηλεόραση της πελάτης. Υπάρχει αιρετικό απόρριτο. Υπάρχει αιρετικό απόρριτο που δεν καταλαβαίνω. Τις κυρίες που το έχουν κάνει δεν μπορούν να τις βγάλουν. Πάντως εγώ άμα έρθω θα σας δώσω τις φωτογραφίες μου, τρομάζετε τον κόσμο, τα παιδάκια. Έτσι γίνεται το πρόσωπο μετά. Ναι, και κατά αυτόν τον τρόπο δείχνουμε και τα βέλη, τη φορά με την οποία τραβιέται το δέρμα και του τραχύλου και στα μάγουλα. Και πόσο καιρό κρατάει έτσι. Εξαρτάται, το πόσο καιρό κρατάει έτσι, εξαρτάται από την τεχνική. Είδατε προηγουμένως, σας είπα, ότι σημαντικό ρόλο παίζει εκτός από το δέρμα να φτιάξουμε και τους από κάτω ιστούς. Εάν φτιάξουμε και τους από κάτω ιστούς, πραγματικά κρατάει πάρα πολλά χρόνια. Πόσα δηλαδή. Κοιτάξτε, δεν έχει ημερομηνία λήξης. Πόσο ζει ο άνθρωπος, πόπι μου. Όχι, όχι. Δηλαδή εφόρου ζωής. Όχι, κοιτάξτε να δείτε. Μετά από 5 χρόνια θα είναι καλύτερη από ό,τι αν δεν το είχε κάνει. Μετά από 10 χρόνια θα είναι καλύτερη από ό,τι αν δεν το είχε κάνει. Μετά από 15 χρόνια θα είναι καλύτερη από ό,τι αν δεν το είχε κάνει. Και το τεντώσω όλο το πρόσωπο. Ναι. Και σε 5 χρόνια. Εδώ βλέπουμε ένα πραγματικό περιστατικό, αλλά βλέπουμε μόνο το κάτω μισό του προσώπου. Πραγματικά υπάρχει τεράστια διαφορά. Όπου όλη αυτή η χαλάρωση, τονίζουμε το lifting, αφορά τη χαλάρωση. Οι ρητίδες από μόνες τους, αν δεν υπάρχει χαλάρωση, μπορούν να διορθωθούν και με άλλους τρόπους. Με άλλα μέσα. Ακόμα και με πιο απλούς τρόπους. Πόσο καιρό μετά την επέμβαση είναι η κυρία στην. Κοιτάξτε, σε αυτή την περίπτωση είναι λίγο καιρό μετά την επέμβαση. Έτσι. Αλλά σας πληροφορώ ότι όταν χρησιμοποιούμε τη μέθοδο με την ανάρτηση του ΣΜΑΣ, για παράδειγμα, που το ΣΜΑΣ είναι η παμία από κάτω ιστή κλπ., έχω δει περιστατικά. Χωρίς υπερβολή, ίσως να μην φανώ πιστευτός, που μετά από 5-6 χρόνια. Μετά από 5-6 χρόνια. Εδώ εντάξει δεν είχαμε πρόβλημα να το δείξουμε. Μετά από 5-6 χρόνια είναι ακριβώς το ίδιο όπως ένα χρόνο αφότου έγινε η διαδικασία. Αν γυρίσουμε τη φωτογραφία πίσω. Θέλουμε, αν γυρίσουμε μία φωτογραφία πιο πίσω, σας μπερδεύουμε, το ξέρουμε τους συνεργάτες μας. Ναι. Ήθελα να μείνουμε λίγο σε αυτό, γιατί αυτό το πριν και μετά που βλέπουμε στη φωτογραφία, αυτό ακριβώς. Εδώ είναι πολύ. Μαζί με θερμικό peeling, έτσι, με Έχει laser. Συνδυαστεί, δηλαδή, ναι, μπορεί το να γίνει συνδυασμός. Με peeling. Ναι, το peeling τι διορθώνει. Το peeling διορθώνει την κακή ποιότητα του δέρματος. Άρα... Μην φανταστείτε ότι το lifting μπορεί να διορθώσει την ποιότητα, δηλαδή τις πανάδες, τους μεγάλους πόρους κλπ. Όταν γίνει συνδυασμός των δύο, πραγματικά εκεί πέρα έχουμε εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Γιατί διορθώνουμε το δέρμα, όλα τα προβλήματα του δέρματος σε μία διαδικασία. Πάντως η ασθενής εδώ έχει πετάξει 20 χρόνια. Άνετα. Ναι, σαφώς. Εδώ βλέπετε και μία λίανση. Στο πρόσωπο, υπάρχει και μια λίανση στο δέρμα του προσώπου, αλλά και μια διόρθωση της χαλάρωσης. Έχει γίνει και lifting και peeling. Και peeling και, wow. Και lifting. Βαριά. Κάνουμε το lifting σήμερα και σε 5 χρόνια αρχίζω να ξανά έχω χαλάρωση. Ναι. Ξανακάνω. Ποτέ δεν θα είχατε, δεν θα έχετε αυτό που θα είχατε αν δεν είχατε κάνει. Συμφωνώ. Έτσι. Μπορώ να κάνω κι άλλο lifting. Μπορείτε ή να κάνετε. Εκεί θα αρχίσει να βγαίνετε το χαρακτηριστικό όχι. μου, να βγαίνει το στόμα δεξιά και αριστερά. Το σωστό lifting δεν αλλάζει ποτέ χαρακτηριστικά. Υπάρχει και μπορούν να γίνουν συνεργαζόμενα όσα θέλουμε. Εάν δεν αλλάχτούν χαρακτηριστικά, εάν δεν θυγεί αν δεν θυγούν οι ανατομικές γραμμές του προσώπου. Να κάνω μια στάση εδώ να χορέψω ένα ζεμπέκικο. Κάντε μου μια χάρη. Πώς εξηγείτε, αφού η επιστήμη έχει προχωρήσει, αφού όλοι οι πλαστικοί χειρουργοί μας λένε ότι ένα σωστό lifting δεν αλλοιώνει το πρόσωπο, πώς εξηγείτε να βλέπουμε γυναίκες που κυκλοφορούν πολύ κοινωνικά. Καλλιτέχνες και καλλιτέχνηδες που έχουν πραγματικά αλλοιωθεί τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους σχεδόν πέραν αναγνωρίσεων. Μήπως τα ζητάνε οι ίδιοι και λένε πάρ' το κι άλλο. Θα σας πω. Η ιατρική έχει θέσει κάποιους κανόνες. Εάν εμείς θεωρήσουμε τους εαυτούς μας θεούς και προσπαθούμε να κάνουμε υπερβάσεις, είναι δεδομένο ότι το ραβδάκι που μας χτυπάγαν οι δάσκαλοι στα χέρια παλιά θα χτυπήσει πάνω μας. Λοιπόν, τις υπερβάσεις. Μπορεί να τις κάνει όποιος, μπορεί να οφείλονται στον οποιονδήποτε. Μπορεί να οφείλονται στον γιατρό, ο οποίος μπορεί να μην, ή να μην γνωρίζει καλά τη δουλειά του, ή να θέλει να κάνει το κάτι παραπάνω για να κάνει εντύπωση, για να δει ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Μπορεί να οφείλεται στο άτομο που υφίσταται την επέμβαση, το οποίο είτε ζήτησε πάρα πολλά. Υπάρχουν άτομα τα οποία έχουν ζητήσει πάρα πολλά.
Δηλαδή υπάρχουν άτομα που πιέζουν. Ξέρετε, ξέρετε τι πιέσεις υφιστάμεθα μερικές φορές στο ιατρίο. Μας πιάνει ιστερία. Δηλαδή, λέμε, μα δεν είναι σωστό να το κάνεις. Όχι, εγώ το θέλω. Όχι, γιατί το έκανε η φίλη μου, γιατί πήγε στον τάδε, γιατί ο τάδε που το έκανε. Τώρα και λίγο στο όπλε, θέλω να σας ρωτήσω πόσο κοστίζουν αυτά τα lifting που μας πιάνουν. Κοιτάξτε, το lifting είναι σαφώς μία από τις πιο ακριβές επεμβάσεις που έχουμε. Συνήθως ακούγονται κάποια εξωπραγματικά νούμερα. Ναι, αλλά μέτρα, δεν μπορώ να πω. Μέτρα 7-8.000 ευρώ για ολόκληρο. Κοιτάξτε να δείτε, εξαρτάται το τι θα κάνει. Υπάρχει lifting βαριάς τραχύλου, υπάρχουν βλέφαρα, μπορεί να κάνει μέτωπο. Σύνολο, όλο το πρόσωπο. Να το... Εξαρτάται από το κόστος της κλινικής. Περίπου από έως... Εντάξει, δεν είναι καλό. Πολλά λεφτά, λέμε, λοιπόν. Γιατί παιδί μου δεν λέμε σε μένα που έχω κάνει έρευνα. 8. Άμα θέλεις να κάνεις ένα ολικό lifting με βλεφαροπλαστική και να προσθέσεις και ένα χημικό peeling, χωρίς έξτρα ένθετα μάλλον. Για να βγω λουξ μετά, για να θα πληρώσω. Μπορεί να φτάσει, αν και η κλινική χρεώνει πολλά. Αυτό που λέτε είναι το ανώτερο που μπορεί να φτάσει. Μπορεί να φτάσει και τα 8 μέχρι και 9.000 ευρώ. Άμα είναι φίρμα ο γιατρός τώρα, τι λέμε, ας πούμε. Νομίζω ότι οι τιμές, να σας πω κάτι, οι τιμές πλέον όχι μόνο έχουν παραμείνει τα 15 τελευταία χρόνια σταθερές, αλλά ίσως έχουν υποχωρήσει. Κύριε Χριστόπουλε, από ποια ηλικία ξεκινάμε το lifting? Δεν υπάρχει ηλικία. Δεν όταν, υπάρχει το χρειάζεται. Όταν το χρειάζεται. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη. Δεν πάει με την αστυνομική ταυτότητα. Λέει 40 χρονών, άρα πρέπει να τη βάλουμε στο χειρουργείο. Μπορεί. Εγώ έχω δει γυναίκες που είναι 60 χρονών και δεν έχουν ανάγκη από lifting. Είναι καλοδιατηρημένες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ για το ωραίο πρωινό που μου χαρίσατε. Ήταν ο κ. Θανάσης Χριστόπουλος, πλαστικός χειρουργός.